όλες θα είναι κρίσιμες, μάλλον ήταν προφητικό, καθώς πριν από μία ώρα περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάει και ένα λεωφορείο της Βάρδιας από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Επίσης αυτή την ώρα έχουμε την πληροφορία ότι βρίσκονται τα ΜΑΤ στην Ιερισσό. Παρ' όλα αυτά, επικοινωνώντας και με τον αναπληρωτή, αστυνομικό διευθυντή, δεν μπόρεσε να μας μιλήσει, μας είπε ότι είμαι σε επιχείρηση και δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Επικοινωνήσαμε και με την βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ιγκλέζη, και μας είπε δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο είναι τα ΜΑΤ εδώ, προσπαθώ να μάθω λεπτομέρειες. Υπάρχουν φασαρίες? Προφανώς για να κατέβουν τα ΜΑΤ, δεν ξέρω, για να κατέβει τώρα, να κατέβει τη μοιρία των ΜΑΤ στην Ιερισσό, αυτό είναι ένα ερώτημα. Τα ΜΑΤ φύγανε από το βουνό και κατέβηκαν στην πόλη της Ιερισσό. Η εικόνα που έχουμε μαγειρεί είναι από αποσπασματικές πληροφορίες. Φαντάζομαι όλα αυτά χρειάζεται να τα επιβεβαιώσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία προφανώς θα είναι μακριά. Απλά η πληροφορία η πρώτη, την οποία επιβεβαιώνει ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής και την επιβεβαιώνει και η τοπική βουλευτής, mm-hmm. κυρία Ιγκλέζη, είναι ότι μάτι υπάρχουν στην Ιερισσό. Υπάρχει ένταση, είναι σε εξέλιξη επιχείρηση των ΜΑΤ, καθώς αυτό μου το είπε ο ίδιος ο κύριος Σαρακατσάνος στο τηλέφωνο, ότι δεν μπορώ να σου δώσω πληροφορίες, είμαι σε επιχείρηση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Η πληροφορία η άλλη είναι ότι κάει και ένα λεωφορείο της Βάρδιας αυτής της ώρας της Ελληνικός Χρυσός, και η άλλη πληροφορία που έχουμε είναι ότι έχει καεί από το απόγευμα και ένα περιπολικό στη θέση στον Κάκαβο, κοντά στη θέση Σκουριές. Και βέβαια οι νεότερες πληροφορίες από το Αθηναϊκό Πρακτορείο αναφέρουν ότι κάηκαν τρία περιπολικά. Βέβαια είναι πολύ συγκεκριμένες όλες οι πληροφορίες που έρχονται λόγω και της μεγάλης έντασης που επικρατεί. Ακριβώς. Εμείς κρατάμε μια επιφύλαξη όχι ως προς αυτά που ακούμε, αλλά ως προς το πώς έγιναν τα πράγματα. Mm-hmm. Σίγουρα η νύχτα είναι μακριά. Σίγουρα θα έχουμε ροή πληροφοριών, θα έχουμε εικόνα από την περιοχή. Από εκεί και πέρα βέβαια οι πρώτες πληροφορίες είναι αυτές που σου δίνω, Αργυρή. Αν χρειαστεί να επανέλθουμε, πιστεύω μέχρι τις 10 που ολοκληρώνεται το δελτίο μπορεί να επανέλθουμε, αν έχουμε κάτι νότερο. Γιατί και η κυρία Ιγκλέζη δεν μπόρεσε να μας δώσει πληροφορίες. Το μόνο που μου είπε εμένα είναι ότι προσπαθώ να μάθω τι γίνεται με τα ΜΑΤ, προσπαθώ να μάθω γιατί ήρθαν τα ΜΑΤ εδώ. Mm-hmm. Και από την πλευρά του αναπληρωτή αστυνομικού διευθυντή, η απάντηση ήταν δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, είμαι σε επιχείρηση. Είναι και όλα στην καρδιά των γεγονότων και είναι λογικό να μπορούμε κι εμείς άνετα να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε σε επαφή με την περιοχή, θα έχουμε εικόνα και από εκεί και πέρα, εάν και δεν εμείς υπάρχει... πλήρη ενημέρωση. Ορίστε, θα δώσουμε κι εμείς πλήρη ενημέρωση για το τι γίνεται. Ακριβώς. Τώρα, η νύχτα προφανώς φαίνεται ότι θα είναι μακριά με όλα αυτά που ακούμε και όλα αυτά και όλες τις πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς, τις οποίες βέβαια κάποιες τις αξιοποιούμε, κάποιες πρέπει να τις πετάρουμε, να τις επιβεβαιώσουμε. Mm-hmm. Πάντως στην περιοχή υπάρχει ένταση. Αυτό είναι ένας τίτλος που θα μπορούσα να δώσω εδώ, ότι είναι ένταση στην περιοχή. Και θα δούμε κατά τη διάρκεια της νύχτας τι θα γίνει. Ευχή όλων είναι βέβαια να αποκλιμακωθεί η ένταση και να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Στην καρδιά της τουριστικής περίοδου κρίσιμα αυτά δεν χρειάζονται. Σταμάτησε μια τουριστική περιοχή ή κάτι άλλο παρά βοηθάνε τον τουρισμό, Μαρία. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για όλες τις λεπτομέρειες.